Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το νοσοκομείο έχει δουλεύει πολύ σωστά, αν θέλετε, εδώ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και γενικότερα οι νοσοκομειακές μονάδες όσον αφορά το τελευταίο στάδιο που έχει να κάνει με τους ασθενείς. Ναι. Άρα λοιπόν και τα νούμερα είναι χαμηλά εκεί. Όχι μόνο σε αυτούς που μπαίνουν στο νοσοκομείο, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, να το πω έτσι. Το, που τους χειρίζονται. Άρα έχουμε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που καταλήγουν, στην νοσηλεία είναι καλή κτλ. Πάμε τώρα στην κοινότητα. Έχουμε δύο χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα πρέπει να τα παραβλέπουμε. Πρώτον, η θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Η υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας σε σχέση με τη θερμοκρασία, σε σχέση και με τη Βόρεια Ελλάδα. Τρίτον, και ένας τρίτος πολύ βασικός παράγοντας. Δεν έχουμε μεγάλες μονάδες, εργοστασιακές μονάδες εννοώ. Οι οποίες αυτοί, αν θέλετε, όπως ήταν η Βόρεια Ιταλία, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχουμε μεγάλες, στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, μεγάλους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα μεγάλες εισόδους από Βουλγαρία και χώρες οι οποίες είναι ανεξέλεγκτα. Δεν ελέγχονται ουσιαστικά. Οπότε αυτά συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς απ' την άλλη δεν έχουμε αυτά. Δεν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος κρυφός παράγοντας, δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλλον αυτά τα χαρακτηριστικά κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια θεωρώ ότι ακόμα το ότι δεν έχει πέσει η θερμοκρασία σε εμάς, είναι ακόμα υψηλή, δηλαδή ακόμα μιλάμε για 17, παίζει το σημαντικό ρόλο. Ακόμα δεν έχουμε γρήπη στην περιοχή μας. Ναι. Για να καταλάβετε. Οπότε και αυτό συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλα αυτά δηλαδή είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό που θα ρωτούσα εγώ, κύριε Φλαμίνη, είναι γιατί η Πάτρα να είναι κλειστή, δεν έχω καταλάβει. Α. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα που μάλλον πρέπει να απαντήσουν από την Αθήνα. Άρα λέτε λοιπόν ότι έπρεπε να ανοίξει, να πάμε σε δύο ταχύτητες στη χώρα, έτσι. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Αυτό, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτό. Τώρα μπροστά μας έχουμε βέβαια δύσκολες συνθήκες, κατά τη γνώμη μου. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες κοιτάμε το εμβόλιο, αλλά το εμβόλιο θέλει χρόνο μπροστά του. Θα έχουμε δύο μήνες μπροστά μας με δύσκολες συνθήκες, καιρικές συνθήκες και βέβαια αύξηση σίγουρα των κρουσμάτων. Το ζητούμενο είναι και πάλι σε αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι με οριοθετημένο τρόπο λειτουργίας θα μπορούσαμε να ανοίξουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να λειτουργήσει ξανά η πόλη με κανόνες αυστηρούς και μάλιστα με πολύ ενεργητικό ρόλο της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας. Δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές, να κατέβει στο επίπεδο της περιφέρειας ο έλεγχος και η χνηλασιμότητα. Μάλιστα.